Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Omnia TV στις 8. Απεργιακές κινητοποιήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα ανακοίνωσαν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, εξαγγέλλοντας 2 24-ωρες απεργίες για τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου και για την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, καθώς και στάσεις εργασίας την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Οι στάσεις εργασίας και τις 3 ημέρες θα γίνουν μεταξύ 8 και 11 το πρωί και μεταξύ 3 και 6 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των στάσεων εργασίας και των απεργιακών κινητοποιήσεων δεν θα πραγματοποιηθούν επισκεπτήρια συγγενών κρατουμένων και συνηγόρων, καθώς και παραλαβές και μεταγωγές κρατουμένων. Η Ομοσπονδία Σοφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας σε σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπάρχουν 12.500 κρατούμενοι, ενώ οι συνολικές θέσεις είναι περίπου 9.000 και υπογραμμίζει ότι κινδυνεύει η ασφάλεια των κρατουμένων καθώς και του προσωπικού. Με μαύρες σημαίες υποδέχθηκε χθες η Ιερισσός τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίο, καθώς κάτοικοι από όλη τη Χαλκιδική συγκεντρώθηκαν εκεί για να επιστήσουν την προσοχή του στο ζήτημα των μεταλλείων χρυσού. Επιτροπή των κατοίκων της Χαλκιδικής συναντήθηκε με τον Πατριάρχη και τον ενημέρωσε για το ιστορικό των αγώνων κατά των μεταλλείων, ζητώντας την παρέμβασή του με δεδομένη τη φήμη του ως πράσινου Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης υποσχέθηκε ότι θα μελετήσει το ζήτημα και θα πράξει αναλόγως. Παράλληλα, το ελληνικό κράτος έχει προσφύγει σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επιβάλλει στην Ελληνικός Χρυσός να επιστρέψει το ποσό των 15,4 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό δημόσιο ως παράνομη επιδότηση. Φοιτητές από τις καταλήψεις της φιλοσοφικής, του χημικού, του μαθηματικού και άλλων αποφάσισαν και πραγματοποιούν απόψε από τις 8 εξόρμηση ενημέρωσης σε χώρους διασκέδασης με αφετηρία τα προπήλαια, με σκοπό να σπάσει, με συγχωρείτε, το φράγμα παραπληροφόρησης και αποσιώπησης των ετοιμάτων του φοιτητικού κινήματος. Στις 15 Οκτωβρίου, άνθρωποι από όλον τον κόσμο, χωρίς κεντρική διοίκηση και οργάνωση, καλούν σε Παγκόσμια ημέρα δράσης για την παγκόσμια αλλαγή. Κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί σε όλη την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, καθώς και τις ασιατικές χώρες. Όπως αναφέρει το κάλεσμα, οι κυβερνήσεις λειτουργούν για το όφελος των λίγων, αγνοώντας την βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας και το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος που πληρώνουμε όλοι. Αυτή η ανυπόφορη κατάσταση πρέπει να σταματήσει. Σώστε τα σχολεία και όχι τις τράπεζες ήταν το κεντρικό σύνθημα μαζικών εκπαιδευτικών διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Ρώμη και σε άλλες πόλεις της Ιταλίας. Οι διαδηλωτές αντιδρούν στις περικοπές που έχει επιβάλει το Υπουργείο Παιδείας της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι φοιτητές πέταξαν μπογιές και αυγά σε τράπεζες και στο κτίριο όπου στεγάζεται το τοπικό παράρτημα του οίκου αξιολόγησης Moody's. Παράλληλα, ο Ιταλικός τύπος αναφέρεται και στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση της 15ης Οκτωβρίου κατά της πολιτικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων. Τουλάχιστον 30 άτομα τραυματίστηκαν και 132 άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία στο Σαντιάγκο της Χιλής χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης φοιτητικής διαδήλωσης, την επόμενη ημέρα από την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για μια ενδεχόμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για σοβαρή διατάραξη της τάξης, καταστροφές και τραυματισμούς αστυνομικών, κυρίως με πέτρες. Οι αρχές του Σαντιάγκο είχαν εγκρίνει τη χθεσινή διαδήλωση, την 37η από την αρχή του κινήματος, αλλά σε μια διαδρομή στις δυτικές περιοχές της πρωτεύουσας, μακριά από τη μεγάλη λεωφόρο Λα Αλαμέδα, στην οποία ήθελαν να διαδηλώσουν οι φοιτητές. Οι διαπραγματεύσεις των φοιτητών με την κυβέρνηση άρχισαν την προηγούμενη εβδομάδα μετά από 5 μήνες κινητοποιήσεων των φοιτητών, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που ζητούν μια ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εκπαιδευτικοί και φοιτητές απαιτούν μια αλλαγή μοντέλου στο χιλιανό εκπαιδευτικό σύστημα των 2 ταχυτήτων, όπου ο δημόσιος τομέας δεν χρηματοδοτείται επαρκώς, από τότε που το κράτος αποστασιοποιήθηκε από αυτόν στη δεκαετία του 1980 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Η αστυνομία διέλυσε τις πορείες χρησιμοποιώντας αντλίες νερού και μεγάλες ποσότητες δακρυγόνων.
Σύμφωνα με την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, τουλάχιστον 187 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την καταστολή των διαδηλώσεων εναντίον του Προέδρου Άσαντ στη Συρία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι άνθρωποι που έχουν πέσει νεκροί από την αρχή των διαδηλώσεων συνολικά έχουν ξεπεράσει τους 2.900. Υπενθυμίζεται ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει προβεί σε κυρώσεις κατά του κληρονομικού δικτάτορα Άσαντ. Τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Αίγυπτο, καθώς το Στρατιωτικό Συμβούλιο επικαλείται την κρίσιμη περίοδο για την οικονομία και την ασφάλεια της χώρας, προκειμένου να αναβάλει την εφαρμογή των αλλαγών που απαιτεί το κίνημα της 25ης Ιανουαρίου. Οι εργαζόμενοι της χώρας πραγματοποιούν συνεχώς απεργίες και στάσεις εργασίας, απαιτώντας από την de facto κυβέρνηση των στρατιωτικών να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις και να παραδώσει την εξουσία. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις από το Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.